Έλα, Αποστολή, τι κάνεις? Έλα, μωράκι μου, και μην αρχίσεις να πεις το ναι. Έλα, μωράκι μου, το στόμα ναι, καπί το ναι. Ναι, ναι, ναι. Αναφορά στον κυρία Ζή που πέθανε. Να σου πω, εντάξει, καλός είσαι κι εσύ και ο Θήμιος καλός. Αλλά εκπομπή χωρίς τον τρίτο συνεργάτη, χωρίς τον Άδωνη, δεν μπορείτε να κάνετε. Δεν βγαίνει, ε. Οπα! Δεν βγαίνει. Να σου πω, σου κάνω challenge. Έχουμε άλλους κι άλλους. Ωραία. Δοκίμασε τρεις μέρες να κάνεις εκπομπή χωρίς Άδωνη. Αλλά χωρίς ούτε α, ούτε βζ, ούτε τίποτα. Οπα, οπα! Τρεις μέρες, μη με γαμάς τώρα, αλλά δεν γίνεται. Όχι. Να μη σε γαμάω. Ότι δεν γίνεται, δεν γίνεται. Έχεις δίκιο τότε. Και μου βγάλες και τα βζούν και τα. Ε, τι να κάνω. Ε, ναι, αυτό σου λέω. Όλα. Όλα και τα πάλι, όλα απ' έξω. Πάλι! Όχι και τα πάλι. Ε, όχι και τα πάλι. Ως εδώ, κάπου όπα. Αυτά διαβάζω και παθαίνουν εκεί, φίλοι μου. Οι θελοκλητουριαρέοι σε κάτι ελληνοφρένς ή κάτι τρία παθαίνουν εγκεφαλικό. Έκανα έρευνα, επιστημονική έρευνα, σοβαρή. Α, σοβαρή. Ναι, για πες. Ναι, σοβαρή. Πολύ σοβαρή. Συζήτησα με όλους τους ακροδεξιούς στο καράβι και με το Βαρέλι. Συζήτησα και με το Βαρέλι. Συγγνώμη, ρε παιδάκι, μισό λεπτάκι. Πόσο μαλάκας πρέπει να είσαι, να είσαι τώρα εργάτης στα Μπουντρούμια κάτω με 50 βαθμούς Κελσίου και να είσαι ακροδεξιός? Πόσο μαλάκας πρέπει να είσαι? Πολύ. Εν περιπτώσει, συζήτησα με όλα αυτά τα σοβαρά πρόσωπα και έβγαλα το εξής συμπέρασμα. Ναι. Η πανδημία είναι όντως από το Θεό, φίλε. Τι είναι? Είναι όντως θέλημα Θεού. Α, για πες. Έτσι. Σου λέει ο Θεός. Έτσι, εφόσον δεχτούμε ότι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Είναι τόσα τα ούγκανα, θα στείλω εγώ την πανδημία, δεν θα το πιστέψει κανένας. Και μια και λέει ο προφόρος ο Χάρη Κλίν ότι αυτή η χώρα δεν σώζεται με τίποτα, μαλάκι ναούμ, θα είναι ο μόνος τρόπος να σώσει αυτή τη χώρα. Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, δεν σώζεται με τίποτα, σαν μαλάκι ναούμ. Σου λέει, θα ψοφήσουν τα ούγκανα, θα μείνετε ήδη σκεπτόμενοι. Αν πάει στο διάλογο. Με έναν τρόπο, με αυτή την έννοια, ναι, είναι θέλημα Θεού, άμα το πάρεις έτσι. Ναι, έτσι. Ο Θεός της Ελλάδας που λέμε, που αγαπάει την Ελλάδα να σωθεί. Μπράβο, μπράβο, αυτό, ναι, ο εκλεκτός λαός και τέτοιο. Ναι, ναι. Να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Θυμάσαι τη Ποδαρούσα που έλεγε ότι όλα τα σπίτια πρέπει να είναι ασφαλισμένα, ο Πορδοσάλτε. Μην μιλάτε έτσι, το θυμάμαι. Επειδή λοιπόν τα σπίτια είναι σε περιοχές ανάμεσα σε δέντρα, καλώς είναι. Εκεί λοιπόν, ναι, πρέπει αυτά τα σπίτια να είναι ασφαλισμένα στην ιδιωτική εταιρεία ασφάλισης. Ζητώ συγγνώμη, αλλά τα σπίτια τα ασφαλίζουμε. Θυμάσαι που το έλεγε. Ναι. Στο καινούριο νομοσχέδιο για κλιματική αλλαγή και όλες αυτά τα όμορφα που λένε, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση των σπιτιών. Ευχαριστώ πολύ. Να σου πω ότι η λαγή είναι χρήσιμη για το στιφάδο. Ε, ναι. Η λαγή είναι χρήσιμη μόνο για στιφάδο. Ναι, Αποστολής. Έλα, τι γίνεται. Έλα, κολλητέ, τι κάνεις? Καλά, εδώ τρώω κάτι. Ωραίος, ωραίος. Τι θες? Μια ερώτηση έχω. Εδώ οι αγαπητοί συνέλληνες, οι πολίτες μας, όταν κάθονται στην τηλεόραση εκεί στον καναπέ και τρώνε το κουτόχορτο, δεν σκάνε, ρε παιδί μου. Δηλαδή η κοιλιά τους δεν έχει φτάσει στο αμήν, δεν θα σκάσει η κοιλιά τους με τόσο κουτόχορτο που τρώνε. Έχεις δει κανέναν αδύνατο έξω? Ωραία, φίλε, δεν το σκέφτηκα αυτό, ρε. Α, τώρα εξηγείται. Είμαστε όλοι στα αμερικάνικα πρότυπα πια. Άστο. Ναι, αλλά εγώ είμαι στυλάκι, όπως και εσύ. Είμαι εγώ στυλάκι? Τέλος πάντων. Είσαι ωραίος. Το δέχομαι. Τώρα κάτι ακόμα πιο έτσι σοβαρό. Αυτό το ταγάρι που έχουμε για υπουργό υγείας, αν ήταν για ένα λεπτό στη θέση του Καπραβέλου ή κάποιου άλλου γιατρού σε εντατικές, πώς θα ένιωθε να έπαιρνε την απόφαση ποιο να βγάλει από εκεί μέσα και ποιο να βάλει? Δηλαδή ποιος θα ζήσει και ποιος δεν θα ζήσει. Με τα φρονήματα. Με τα φρονήματα. Θα έκαναν έλεγχο πολιτικών φρονημάτων και αναλόγως θα έκρινε. Πάλι δεν το σκέφτηκα ούτε και αυτό. Άμα δεν σκέφτεσαι, τι να σε κάνω, το κουτόχορτο εσύ το έχεις φάει τελικά? Έλα, γεια. Κολλητέ, είναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ, γεια. Ναι. Αποστόλη. Έλα. Σάμο, από Σάμο, Αποστόλη, Σιδερένιο. Have you been to Samos? No, you have not been to Samos. Have you been to Samos? Yes, to... No, you have not been to Samos. Yes, I have. No. I έχω πάει, έχω πάει. You, no, you haven't, you haven't. Please, you have not been, you have not been. Yes, I have. I see there, you haven't. I am from here, σου λέω. From here, διώξαμε, from there. Τους διώξαμε επί... You have not been to Samos. I have been to Samos, σου λέω. Τι θες τέλος πάντων? Άκουμε λίγο, τους διώξαμε επιτέλους τις μαύρες. Τους διώξαμε από εδώ που τους είχαμε 7-8 χιλιάδες. Τις πήρε ο Μητσοτάκης και τους πήγε στην Ελλάδα και καθάρισε ο τόπος. Κατάλαβες, και τους υπόλοιπους. Τους πήγε στην Ελλάδα από τη Σάμο, τι είστε εκεί? Τη Ελλάδα εννοώ πάνω, την υπηρετική Ελλάδα. Εδώ είναι Σάμος. Είναι ένα άλλου παπά Ευαγγέλιο. Ναι, ναι, γνωρίζω. Πήγαμε, τους φτιάξαμε μια φυλακή στην άκρη του Θεού, μέσα στην ερημιά, που τη μόνη διαφορά που έχει από τα στρατόπεδα συγκέντρωση των Ναζί είναι ότι τα δεν έχουν ρεύμα. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί ο Άδωνης και οι άλλοι πήγανε στο Auschwitz και ξεσηκώσαν τις πατέντες. Το θυμάσαι πέρυσι στην επέτειο? Ναι, ναι, θυμάμαι. Λοιπόν, η μόνη διαφορά που έχει το στρατόπεδο αυτό
αυτό από τα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης που θα βάζουν τώρα τους πρόσφυγες και τους μετανάστες είναι ότι δεν έχουν ηλεκτροφόρα ασύρματα. Αλλά εμείς εδώ διατηρούμε την ποιότητα ζωής στη Σάμο, κατάλαβες. Φύγαν οι μαύροι και δεν βλέπουμε. Αυξάνεται η ποιότητα της ζωής. Πετάμε τα σκατά στη θάλασσα, δεν έχουμε νερό καθαρό να πιούμε, δεν έχουμε πάρκινγκ για τα αυτοκίνητά μας. Τα παιδιά πάνε με τα στα κοντέινερ μέσα. Ένα χρόνο μετά το σεισμό δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν έχει πάρει ένας άνθρωπος ένα φράγκο. Αλλά για όλα, ακόμα και για τη μόλυνση στο νερό, φταίγανε οι μετανάστες. Αυτή η υποκριτική κοινωνία και αυτά τα χάλια είναι η πραγματικότητα που δεν εξετάζει κανείς. Που πηγαίνανε πάνω για να πηδήξουν με 5 και με 10 ευρώ. Που πήγαιναν, τους έπαιρναν εργάτες με 1 ευρώ την ώρα, αν είσαι άνθρωπος. Αυτά έχω να σας πω από τη Σάμο. Καταλήγω that you shouldn't have been to Samos. Yes. Πολλά είπες. Πολλά είπες. Λοιπόν, σε φαντάζομαι ήδη με κόκκινο καπέλο και κόκκινη μάσκα. Κόκκινη φεντόρα, έτσι για να το φτιάξω την εικόνα καλύτερη. Έχει σταματήσει, Αποστόλη μου, ο κόσμος να σκέφτεται. Του λέω τους... Πότε είχε αρχίσει να σκέφτεται, δηλαδή. Άκου. Του λέω τους συνταξιούχους μες στο ταξί. Έχεις πάρει 13η σύνταξη από τον Τσίπρα το Μάιο του 19. Όχι, δεν έχω πάρει. Α, τότε σκεφτόταν ο κόσμος. Όταν έβγαλε Τσίπρα, σκεφτότανε, μάλιστα. Ναι, άλλο θέλω να πω. Λοιπόν, λένε τώρα αυτοί εδώ οι αρνητές ότι χαλάει, λέει, το DNA το εμβόλιο, έτσι. Από την αρχή αυτής της ιστορίας, όσοι γνωρίζαμε, προτρέψαμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να απέχει από τη λήψη των σκευασμάτων αυτών και είπαμε ότι πρόκειται για γενετικά τροποποιημένα σκευάσματα που στόχο έχουν την τροποποίηση του ανθρώπινου DNA. Μισό λεπτό. Χάλασε το DNA του, πώς το λένε, που κάνει το εμβόλιο, Άδωνης. Boing. Boing. Άλλαξε το DNA του, όχι. Άλλαξε το DNA του Μπογδάνου. Πίστεψα στον Κυριάκο Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή. Σαγηνεύτηκα. Ίδιος είναι, ακριβώς ίδιος. Και τώρα φτάνω στην κορύφωση, κάτσε λίγο πιο μακριά. Όχι, Παναγία μου. Άλλαξε το DNA του Καλαμούκη. Όχι. Περιμένει το Στάλιν πάνω στο άλογο να κάνει παιδιά το εμβόλιο αποδεδειγμένα. Δεν αλλάζει το DNA.